υπάρχει για το θέμα της κάρτας φιλάθλου. Είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόστηκε σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλες χώρες το έχουν εφαρμόσει με νομοθετική ρύθμιση. Σε άλλες χώρες έχει εφαρμοστεί χωρίς νομοθετική ρύθμιση, είτε από τις ίδιες τις ομοσπονδίες, είτε από τα ίδια τα σωματεία. Άρα είναι κάτι. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχει δοκιμαστεί. Ευρέως εφαρμοσμένο, που λέτε. Είναι εφαρμοσμένο σε ευρωπαϊκά γήπεδα. Μάλιστα, και μπορώ να σας πω και χώρες, αν θέλετε. Έχω κάνει μια έρευνα και μπορώ να σας πω ακριβώς το τι εφαρμόζεται στις πλήστες χώρες από αυτές τις ευρωπαϊκές. Πείτε μου κάποιες βασικές. Παραδείγματος χάρη, στην Ιταλία και στη Τσεχία η κάρτα φιλάθλου εφαρμόζεται χωρίς νομοθεσία. Στην Ελλάδα υπάρχει νομοθεσία. Στην Πολωνία υπάρχει νομοθεσία. Στην Αγγλία υπάρχει σχέδιο το οποίο έχει καθοριστεί από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και το εφαρμόζουν τα σωματεία τα ίδια. Στο Βέλγιο υπάρχει νομοθεσία. Και μάλιστα το Βέλγιο, και εδώ είναι και που απαντά και έναν άλλον ερώτημα, εάν ουσιαστικά η καθολικότητα της έκδοσης της κάρτας φιλάθλου παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, το Βέλγιο είναι η χώρα, Βέλγος βουλευτής, προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έθεσε το ζήτημα που αφορά την κάρτα φιλάθλου, η οποία εκδίδεται με βάση άθρων της νομοθεσίας, δηλώνοντας μάλιστα κατά πόσον είναι σωστό να λαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία όλων αυτών. Έθεσε θέμα, ναι. Και αν αυτό παραβιάζει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και περιλαμβάνει και την αρχή της αναλογικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται από τις βελγικές αρχές είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία ζητήσαμε εμείς με βάση τον νόμο, που περιορίζονται μόνο στη φωτογραφία του, το όνομα του, τη διεύθυνσή του και το αριθμό ταυτότητας. Εκείνοι έχουν τόπο γέννησης, έχουν φίλο, έχουν υπηκότητα, έχουν ονοματεπώνυμο πατρός. Ναι, αλλά αντέθετα ο επίτροπος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε η ίδια και είπε ρητά και ξεκάθαρα ότι οι διατάξεις, το σύστημα λέει, δεν φαίνεται ότι είναι αντίθετο προς τις διατάξεις της οδηγίας. Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του για το σκοπό της ασφάλειας του κηπέδων και της επιτηρήσεως. Άρα μου λέτε ότι δεν υπάρχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε αυτό το ερώτημα. Ξεπερνάει την υπόδειξη, μου λέτε, του κυρίου Δανιλίδη. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο νομίζω, ο κύριος Δανιλίδης δεν αντιώθηκε στην κάρτα φιλάθλου. Ο κύριος Δανιλίδης αυτόν τον οποίο είπε. Κάνει λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Όχι. Μίλησε για παραβίαση της αρχής αναλογικότητας και πρότεινε ο κύριος Δανιλίδης να περιοριστεί σε πρώτο στάδιο η έκδοσή τους από τις μεταξύ των ηλικιών 15 και 30. Με 30, ναι. Ή ακόμα και 15 και 40. Με 40. Πράγμα το οποίο έχει την άποψη του κύριος Δανιλίδης και είναι πολύ σεβαστή άποψη. Αλλά όμως, από τη στιγμή που η κάρτα μπορεί να εκδοθεί, δεν παραβιάζει οποιαδήποτε νομοθεσία, η αρχή της καθολική έκδοση της κάρτας φιλάθλου είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει ήδη απαντηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος. Προχωρούμε με την έκδοση της κάρτας φιλάθλου. Τελείωσε για εσάς αυτό το θέμα, δηλαδή. Ναι, τελειωμένο είναι. Πότε το βλέπετε να εφαρμόζεται? Η κάρτα προχωρά, οι διαδικασίες προχωρούν. Ξέρω, είναι χρονοβόρα η διαδικασία του δημοσίου. Εκείνο το οποίο εμείς θα επιχειρήσουμε είναι όσο δυνατόν πιο γρήγορα μπορούμε να επιτύχουμε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν βλέπω ότι αυτόν, θέλω να μην είμαι και πολύ, να μην μεταδίδω πολύ αισιόδοξα μήματα, μπορεί να χρειαστούμε και 7 μήνες και. Άρα με τη νέα πιθανόν να μιλούμε και για τη νέα αθλητική περίοδο. Αλλά δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι για παράδειγμα μπορεί να ξεκινήσει με. Σημασία έχει να εφαρμοστεί το μέτρο. Γιατί να σας πω το εξής, κύριε Γενεβέζου. Έγιναν πολλές φορές προσπάθειες για τέτοια πράγματα. Η κάρτα φιλάθλου, έτσι για να σας πω, για να ξέρετε, η κάρτα φιλάθλου ήταν ένα θέμα το οποίο είχε συζητήσει ο ΚΟΑ και το 2010. Μάλιστα, το είχαν συζητήθηκε και στις σκέψεις που γινόντουσαν στο Προεδρικό, στις οποίες μετήχα ως Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών. Μάλιστα, έγιναν και δηλώσεις επίσημες και από τον τέος Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον τέος κυβερνητικών εκπρόσωπων του κυρίου Χριστόφια, οι οποίοι μιλούσαν για την κάρτα φιλάθλου. Ναι. Μιλούσαν ξεκάθαρα για την κάρτα φιλάθλου. Την υποστήριζαν. Μάλιστα, όχι απλά μόνο υποστήριζαν την κάρτα φιλάθλου. Ήθελαν να εκδώσουν την κάρτα φιλάθλου αξιοποιώντας
Τα στοιχεία του αρχείου πληθυσμού αποτάθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών και ζήτησαν να τους δώσουν τα στοιχεία του αρχείου πληθυσμού. Ξέρετε πόσο είναι το αρχείο πληθυσμού? Πώς είναι οι κάτοικοι που έχουν γεννηθεί σε αυτόν τον τόπο? Ξέρω πώς είναι σήμερα με βάση την τελευταία απόγραφη. Θα μιλούμε για περίπου 700.000 κόσμου. Τα στοιχεία πληθυσμού τα χρησιμοποιούσαν για να βγάλουν κάρτε φυλάθρου των 60.000. Άρα μου λέτε ότι... Και δεν υπήρχε πρόβλημα. Άρα μου λέτε ότι είναι μόνο παιχνίδια αντιπολιτευτικά. Δεν θα ήθελα να φτάσω σε αυτό το σημείο. Να μιλάμε και δεν θα ήθελα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, δεν θα ήθελα να είμαι. Για να αναφερθείτε εκεί, εδώ, κάτι είμαι, θα ήθελα να πω κάτι. Εγώ καταβάλω και θα συνεχίσω να καταβάλω προσπάθεια, ούτως ώστε όλοι μαζί να υλοποιήσουμε αυτά τα μέτρα. Και η αντιπολίτευση, αλλά ακόμα και τα ίδια τα σωματεία. Γιατί να σας πω και το εξής. Εμείς προτείναμε στα σωματεία η κάρτα φυλάθρου να εκδίδεται από τα ίδια τα σωματεία. Τα ίδια τα σωματεία μας πρότειναν η κάρτα φυλάθρου να εκδίδεται από την ΚΟΠ. Τα σωματεία, όταν προτείναμε τα σωματεία να εκδίδουν, να είναι εκδότες της κάρτας φυλάθλου και ήταν ίσως το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε, στο νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή, προνοείτου ότι τα σωματεία θα εξέδιδαν το κάθε έναν, θα εξέδιν κάρτα φυλάθλου, όποιο αποτείνεται του μοντάτου, και εκείνοι που δεν θα αποτείνονται στο σωματείο, για εκείνους θα εξέδιν κάρτα ΚΟΑ. Μια ερώτηση. Μας επρότειναν τα ίδια τα σωματεία, όλα μάλιστα. Και το τονίζω, όλα τα μεγάλα σωματεία. Όλα, περιλαμβανομένων και εκείνων που σήμερα αντιδρούν. Όλοι πρότειναν να εκδίδεται η κάρτα φυλάθλου. Και εκείνοι πρότειναν να γίνει αυτό. Και άλλα δεν θα σταθώ σε αυτό το σημείο. Είμαστε εδώ γιατί δεν είναι έναν κακό μέτρο. Εν καλό μέτρο, το οποίο ήδη αποδίδει. Ωραία. Και μπορεί επειδή, να αποδώσει τη μεγαλύτερη. Επειδή πάλι καταλαβαίνω ότι υπήρξε πίεση από την πλευρά των οργανωμένων, θα ρωτήσω. Επιχειρήσατε να δείτε τους οργανωμένους? Έχω ήδη αρχίσει έναν κύκλο συναντήσεων μαζί τους. Έχω ήδη συναντήσει τους οργανωμένους τριών ομάδων. Υπάρχει προγραμματισμός για ακόμα δύο, την επόμενη εβδομάδα και στην παρακάτω. Η προσπάθεια είναι, και έχω αρχίσει ένα διάλογο μαζί με τους οργανωμένους, εξηγώντας τους και προσπαθώντας να ακούσω τους προβληματισμούς τους για κάποια ζητήματα. Πρώτον, ένα θέμα το οποίο γύρουν έντονα είναι το θέμα του φακελώματος. Θέλω να τονίσω το εξής, κανένα φακελώμα. Αντιθέτως, ο κάθε ένας από εμάς καθημερινώς δίδουμε τα προσωπικά μας δεδομένα. Όπου φανταστείτε, πέραν από το ίντερνετ, πέραν από το Facebook, στην καφετερία, στο σούπερ μάρκετ, στον οπουδήποτε πάμε, μας ζητήσει το τηλέφωνο, το όνομα μας, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή μας, είναι απλά πράγματα. Ανεπιθυμούμε. Βέβαια ανεπιθυμούμε. Αλλά τα δίδουμε. Για να πάρουμε μια καρτούλα. Μέλος, ας πούμε, της τάδε καφετερίας ή του τάδε σούπερ μάρκετ. Απλά τονίζω αν επιθυμούμε. Αυτό το κάνουμε. Ένα. Εδώ μιλούμε για ρύθμιση η οποία γίνεται με βάση νόμο, η οποία θα είναι κάτω από τον νόμο των προσωπικών δεδομένων, της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που είναι συγκεκριμένη και αυστηρή νομοθεσία, η οποία μάλιστα θα είναι κάτω από συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες, τις οποίες λαμβάνει το κράτος για τα πολύ πιο σοβαρά αρχεία του, όπως είναι το αρχείο πληθυσμού του κράτους, και θα εφαρμόσουν ακριβώς τις ίδιες πρακτικές και τακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ώστε να μην μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτά και να τα αξιοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι πολύ αντιληπτό αυτό. Δεύτερο. Επειδή θέλω να κλείσω. Επισήμανα, για κάρτες φυλάθλου για να κλείσουμε. Δεύτερο. Τους έχω επισημάνει ότι αυτό το οποίο γίνεται θα διευκολύνει και την ασφάλεια των ίδιων στο γήπεδο, γιατί δυστυχώς πολλές φορές, και αυτό μου είπαν ήδη, ξεφράζοντας τη δική τους ανησυχία, ότι βρέθηκαν στη δίνη κατηγοριών ενώπιον των δικαστηρίων, έχοντας από τη μια μάρτυρες κατηγορίας και από την άλλη μάρτυρες υπεράσπισης, των οποίων οι μαρτυρίες να ήταν και αφιλεγόμενες και να σέρνονται ενώπιον των δικαστηρίων. Η εικόνα η οποία θα καταγράφεται και με το σύστημα ταυτοποίησης το οποίο θα εφαρμοστεί είναι ξεκάθαρο και δεν θα αφήνει καμιά αναφιβολία. Τρίτον, τους επεξήγησα ότι αυτό το οποίο γίνεται με το σύστημα της κάρτας φυλάθλου ουσιαστικά για οποιοδήποτε ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχήσει στο γήπεδο για οποιαδήποτε πράξη κάνει,
Για πράξεις που δεν παραβιάζουν την νομοθεσία, δεν έχει κανένα να φοβηθεί. Έδειξαν να ακούν αυτά που λέτε. Μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από τις πραγματικές τις οποίες έκανα. Άκουσα προβληματισμούς. Όλα τα παιδιά ανέλαβαν και από τις τρεις ομάδες που έχω δει. Ποιες είδατε, παρεπτόντως, μέχρι στιγμής. Κανένα πρόβλημα. Είδα την Ανόρθωση, το ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα. Και έχω προγραμματισμένες συναντήσεις με δύο άλλες ομάδες. Ήδη μπορεί να έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί με την ΑΕΛ και την Ομόνια. Και έχω ακούσει προβληματισμούς. Ανάλαβα μάλιστα να μου υποβάλουν και εισηγήσεις. Καθώς αφορά τα θέματα της εφαρμογής. Για να γίνουν ίσως και βελτιώσεις. Για να γίνουν ακόμα και βελτιώσεις. Ένας νόμος, που τον πράγμα το ξέρουμε όλοι, ένας νόμος ο οποίος γίνεται και δεν σημαίνει ότι δεν χρήζει οποιασδήποτε βελτίωσης. Προς Θεού, μπορεί στην εφαρμογή να δεις κάτι το οποίο να χρειάζεται και να είναι καλύτερο. Αν υπάρχει διάθεση, εξελίσσεται. Αρκεί να υπάρχει, όπως το είπετε, διάθεση για να εξελίσσεται. Για εσάς το πω αυτό, ξέρετε. Για εμάς υπάρχει διάθεση. Λοιπόν, θα κλείσω το θέμα της κάρτας φιλάθλου. Με την εξής ερώτηση, κάποιος που δεν είναι φιλάθλος με την έννοια του πάει όλη μέρα στα γήπεδα και θέλει να πάει να παρακολουθήσει ένα απόγευμα ή ένα βράδυ ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, τι θα πρέπει να κάνει? Θα βγάλει μια κάρτα φιλάθλου. Α, θα πρέπει ούτως ή άλλως να βγάλει κάρτα. Δεν μπορώ να σηκώθω εγώ αύριο. Είναι εντελώς απλό. Έτσι... Κάρτα φιλάθλου, όπως προχωρούμε να εφαρμόσουμε αυτό, όπως θα εφαρμοστεί το σύστημα, θα επιτρέπει τη δυνατότητα κάποιος 5 λεπτά πριν να μπει στο γήπεδο. Έξω από το γήπεδο θα βγάλει μια κάρτα. Πόσο θα στοιχίζει αυτό, έχει καθοριστεί? Κοιτάξτε, δεν έχει καθοριστεί ακριβώς πόσο είναι το κόστος. Θα πληρώνει όμως. Έχει υπολογιστεί περίπου, αλλά μπορεί αυτό να διαφοροποιηθεί ανάλογα και με τις προσφορές που θα υπάρξουν. Να είναι περίπου γύρω στα 15 ευρώ για 3 χρόνια, που σημαίνει ότι αυτό θα επιτρέψει να υπάρξει, να είναι ανακτήσιμη η δαπάνη η οποία θα γίνει για να μπορέσει να εφαρμοστεί το σύστημα. Σας λέω ξεκάθαρα. Το έχω δει σε γήπεδα να εφαρμόζεται και αυτό να αποτελεί έναν βασικό, θα έλεγα, μέτρο προστασίας και ασφάλειας του φιλάθλου. Τι πιο ωραίο πράγμα, κύριε Γενεβέζο, να βλέπουμε στα γήπεδα παιδιά και οικογένειες. Τι πιο ωραίο πράγμα. Γιατί κάποιοι δηλαδή, εμείς από τη μια να μην αναλαμβάνουμε την ευθύνη της προστασίας μέσω αξιοποιώντας, αν θέλετε, και την τεχνολογία. Από την άλλη, κάποιοι με τις δικές τους ενέργειες να διώχνουν τα παιδιά και τις οικογένειες από το γήπεδο. Τι πιο ωραία εικόνα υπήρχε όταν έπαιζε η Εθνική και ήταν το γήπεδο γεμάτο από παιδιά και γυναίκες. Δεν είμαι ειδικός για να το κρίνω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι απομονώστε αυτούς που διώχνουν τις οικογένειες. Πολύ σωστά το έχετε επισημάνει. Δεν είμαι εγώ. Λέω απλά το εξής. Ο πλέον αρμόδιος για να σας πω και αυτές τις εικόνες τις βλέπουμε σήμερα στα γήπεδά μας. Εύχομαι να τις βλέπουμε πολύ στο μέλλον. Λοιπόν, διακοπή για διαφημίσεις. Έχω ακόμη πολλά θέματα εδώ. Επιστρέφουμε. Η Ορχήστρα Κύπρου παρουσιάζει τις συναυλίες με τον ήχο των Ιβάνο. Με την εντυπωσιακή παρτίδα για εξτήμανα του Γιώργ Τραντζέσκι, τις τέσσερις ορχιστρικές μινιατούρες της Κυπρίας συνθέτηδος Αρτέμιδος Ευτίτη, που εξερευνά τα διάφορα χρώματα της ορχήστρας, και την πέμπτη συμφωνία του Σούπερ, γεμάτη με κλασική κοτσότητα και χάρη. Σολίστ Μάρις Νικολάου Τίμπανα. Μαέστρος Φέλα Γιανέλου. 12 Νοεμβρίου Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. 13 Νοεμβρίου Θέατρο Ριάλ Προεμεσός. 14 Νοεμβρίου Θέατρο Παλάς Λευκόσια. Ώρα έναρξης 8:30. Κυκλοφορεί στο 22-46-31-44. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ. Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων και ο Δήμος Στροβόλου σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες Κατεχομένων για την καταδίκη της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ώρα 7 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Κύριος ομιλητής θα είναι ο εξοχότατος πρόεδρος της Βουλής, κ. Γιαννάκης Ομήρ. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί επαιτειακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το χορευτικό και το μουσικό όμιλο του Πανεπιστημίου Κύπρου και θα απονεμηθούν τα βραβεία για το φωτογραφικό και εικαστικό διαγωνισμό που προκήρυξε η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων. Διοργανωτές, Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, Δήμο Στροβόλου. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ. Know what's
going on? I think people noticed. It'll be viral by morning. You made enemies out of right-wing radio. A lot of negative press. I'm a registered Republican. I only seem liberal because I believe that hurricanes are caused by high barometric pressure. You're spinning out of control. You're terrified you're going to lose your audience. You're one pitch meeting away from doing the news in 3D. You have noticed mentally I ever do stupid things for one reason. I do stupid things for a lot of reasons. You've got a crush on this girl. You told me to. No, we're going to do a good news show and make it popular at the same time. What could possibly go wrong? He's trying to do good, and he's risking a lot to do it. We're coming to a tipping point. Why is this happening? He's going to tone it down, or I'm going to fire him. Newsroom. Βραβευμένη με Emmy τηλεοπτική κοινωνική σειρά. Απόψε στις 11:15 στο Ρίκεν. Επωνύμως συνέχεια, έχοντας μαζί μας απόψε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, λίγο πριν από τη διακοπή για τις διαφημίσεις συζητούσαμε για την κάρτα φιλάθλου και για άλλα μέτρα τα οποία ήδη κάποια εξ αυτών εφαρμόζονται κατά της βίας των γηπέδων. Θέλω να περάσω στις κεντρικές φυλακές. Αν θέλετε, είναι ένα θέμα, ένα κεφάλαιο που το βρήκατε με άσχημο τρόπο απέναντί σας λίγο μετά που αναλάβατε. Κάποιοι είχαν ζητήσει και την παρέτησή σας, όχι μία, αλλά περισσότερες φορές, γιατί μπορεί η έκθεση της Επιτρόπου, μόλις χθες που εδόθη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να κάνει λόγο για πρόοδο και μάλιστα εντυπωσιακή σε κάποιες περιπτώσεις, στις συνθήκες διαβίωσης των φυλακισμένων. Επειδή όμως είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να λέει τα πράγματα με το όνομά τους, πρέπει να σας θυμίσω ότι μέχρι να φτάσουμε εκεί μετρήσαμε αυτοκτονίες, βιασμό, δεν ξέρω αν και βιασμούς και άλλα πράγματα τα οποία, αν θέλετε, δεν θέλουμε προφανώς να τα βιώνει κανένας άνθρωπος, έστω και αν βρίσκεται στη φυλακή. Σίγουρα, δεν διαφωνώ μαζί σας. Περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές από τις φυλακές. Και μάλιστα θα έλεγα, ήταν το αποκορύφωμα μιας νοοτροπίας, πολιτικής νοοτροπίας, η οποία εφαρμόζεται στον χώρο των φυλακών, όπου ήταν μια κατάσταση συνεχείους ανθρώπινης καταπίεσης. Καταπιέζονταν. Και εδώ νοοτροπία. Είναι πολιτική νοοτροπία αυτή η οποία εφαρμόζεται. Νοοτροπία η οποία εφαρμόστηκε, καλλιεργήθηκε μέσα από μια φιλοσοφία. Όπου, όπου προσπαθούσα μέσα από τη σκληρή γραμμή, η οποία έφτασε σε κούρεμα υποχρεωτικών, ξύρισμα υποχρεωτικών, αν τα θυμάστε, ανθρώπων οι οποίοι μάλιστα συνδέονταν με θρησκευτικές αρμοδιότητες, με καταστάσεις οι οποίες λίγο ή πολύ έμοιαζαν να είναι άνθρωπες, παραβίαζαν ουσιαστικά ανθρώπινα δικαιώματα. Τι είχαμε ένα Γκουαντάναμο στη Λευκοσία και δεν το ξέραμε. Συγγνώμη. Είχαμε ένα Γκουαντάναμο στη Λευκοσία και δεν το ξέραμε. Δεν θα έλεγα ότι προσωμίαζε σε κάτι τέτοιο, αλλά θα πω όμως ότι καταγράφεται γλαφυρά μέσα από τις εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως ως αρχής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ναι, το τι ουσιαστικά συνέβαινε στον χώρο των φυλακών. Μέσα από πολλές εκθέσεις οι οποίες έγιναν. Και οι οποίες δεν έγιναν ουσιαστικά το 2013, είναι εκθέσεις οι οποίες έγιναν τα τελευταία τουλάχιστον 4-5 χρόνια, 6 χρόνια. Θέλω να το διευκρινίσω λίγο, επειδή μου μιλάτε για πολιτική νοοτροπία, τον επικεφαλής, τον εκάστοτε επικεφαλής των φυλακών ή των πολιτικών τους προϊσταμένων. Εγώ θα έλεγα είναι νοοτροπία η οποία εφαρμόζεται από τον επικεφαλής των φυλακών, αλλά θα προσθέσω όμως με την ανοχή του πολιτικού προϊσταμένου του. Όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εκείνη την περίοδο την οποία εφαρμόστηκε αυτή η κατάσταση. Γιατί αυτή φαίνεται αυτή η περίοδος ποια είναι. Και θα σας πω απλά το εξής. Ναι, πράγματι, είχαμε να μην προσφέρουμε ζεστό νερό, περικοπές των φαγητών, να γίνεται εγκλεισμός στα κελιά τους.